Καλημέρα, κοντά μας σήμερα έχουμε τον εορτάζοντα και πρόεδρο του ΝΟΚ, τον κύριο Κώστα Κεραμιδά, ο οποίος λίγες ώρες πριν ξεκινήσει και επίσημα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Fin Masters 2015 στην Καβάλα, θα μας πει για την πορεία την οποία βρίσκεται η διοργάνωση, αλλά και πόσοι έχουν έρθει ήδη στην πόλη μας και προετοιμάζονται για το σπουδαίο πρωτάθλημα. Η διοργάνωση είναι σε καλό δρόμο, όλα είναι υπό έλεγχο, έχουν δρομολογηθεί και λεπτομέρειες. Από αύριο αρχίζει το πρωτάθλημα, αρχίζουν οι εγγραφές στην ουσία και οι καταμετρήσεις που θα γίνουν εδώ στον ναυτικό όμιλο Καβάλας, κάτω από τον Barfly. Θα γίνουν οι καταμετρήσεις αύριο, Παρασκευή, Σάββατο. Θα συνεχίσουν οι καταμετρήσεις και θα γίνει η τελετή έναρξης στην πλατεία Κανάρη, στο λιμάνι, στον Απόστολο Παύλο. Την Κυριακή θα γίνει το test event, ένας αγώνας προπόνησης για να διευθετηθούν και κάθε μία λεπτομέρεια. Να διευθετηθεί και κάθε μία λεπτομέρεια. Και τη Δευτέρα αρχίζει η αγωνιστική επίσημη και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 του μήνα, που θα είναι και η τελετή λήξης και οι απονομές πάλι εδώ στα γραφεία του ΝΟΚ, στο λιμάνι Απόστολος Παύλος. Καλημέρα σας. Είστε εδώ για το πρωτάθλημα? Ναι, ήρθαμε για το πρωτάθλημα στην Καβάλα. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στην Ελλάδα και πραγματικά το απολαμβάνουμε. Σας αρέσει η Καβάλα? Α, ναι, είναι πολύ ωραία. Μόλις φτάσαμε χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Μάλιστα, δοκιμάσαμε λίγο κεμπάπ, αλλά και μία μπύρα. Και πραγματικά το απολαμβάνουμε. Τα υπόλοιπα περιμένουμε να έρθουν τις επόμενες ημέρες. Είστε αισιόδοξος για το πρωτάθλημα? Α, θα τελειώσω όταν είναι να τελειώσω. Προφανώς θα τερματίσω με τους πίσω-πίσω. Οι νεότεροι θα βγουν μπροστά και θα πάρουν τις πρώτες θέσεις. Εγώ ήρθα απλά για την πλάκα και τις μπύρες. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι έχετε ένα πολύ περίεργο όνομα στο σκάφος σας. Ενδορφίνη. Έτσι ακριβώς είναι. Το εμπνεύστηκα από ένα χειρούργο που μου εξήγησε κάποια στιγμή ότι αυτό, ιδίως το ναρκωτικό, σου φέρνει εφορία, σε ανεβάζει πολύ. Είναι το συνέστημα που μας φέρνει όταν είμαστε στη θάλασσα. Η καταμέτρηση, οι εγγραφές, τι διαδικασία ακριβώς περιλαμβάνει, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν ζυγίζουμε τους αθλητές όπως σε άλλα αθλήματα, αλλά βλέπουμε ζυγίζουμε, τα σκάφη. Ζυγίζουμε τα σκάφη τους, μετράμε τα πανιά τους, τα κατάρτια, όλα αυτά πρέπει να είναι μέσα σε κάποιες προδιαγραφές. Έχουν έρθει δύο διεθνείς καταμετρητές, ένας Έλληνας και ένας από τη Βαλτική, τέλος πάντων, από τη Λιθουανία νομίζω. Και αυτοί θα μετρήσουν όλα τα σκάφη, τα πανιά, να είναι στις προδιαγραφές που απαιτούνται. Στη συνέχεια παίρνουν όλοι από ένα νούμερο που του βάζουν στο σκάφος τους, καταγράφουμε την ηλικία τους, γιατί είναι με ηλικιακές κατηγορίες οι απονομές θα γίνουν βάσει των ηλικιακών κατηγοριών. Δίνουν όλες τις πληροφορίες, όπου μένουν, ποιοι τους συνοδεύουν. Επομένως, την Κυριακή θα ξέρουμε για το κάθε ξενοδοχείο που έχει μείνει ο καθένας, που θα είναι όλες αυτές τις μέρες. Αν θα είναι στα κάμπερ στα οποία είμαστε υποχρεωμένοι, βρίσκονται, θα έχετε δει στη παραλιακή ζώνη κάποια κάμπερ, τα οποία είναι υποχρεωμένοι να είναι προϋπόθεση να είμαστε, να τα έχουμε. Και επίσης θα πάρουν κάποια, επειδή χωρίζονται σε δύο γκρουπ που τρέχουν, είναι 230 τόσα σκάφη, χωρίζονται σε δύο γκρουπ, σε δύο ομάδες που αγωνίζονται, τα οποία μπλέκονται μεταξύ τους, τρέχουν όλοι με όλους, είναι σαν πρωτάθλημα. Έτσι τους δίνουμε κάποιες κορδέλες, κάποια αυτοκόλλητα, για να ξεχωρίζουν τα γκρουπ μεταξύ τους. Μάλιστα. Ήδη όμως έχουν αρχίσει να καταφθάνουν οι αθλητές, πολλοί από αυτούς βρίσκονται στην παραλιακή και είναι ενθουσιασμένοι. Είναι πάνω από 50-60 που έχουν έρθει αθλητές. Ήδη αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν, δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει η κάμερα να πάρει ένα πλάνο αργότερα, να δούμε ένας. Ο οποίος μόλις έχει βγει στη θάλασσα. Ναι, από ό,τι βλέπω είναι και από τη Βουλγαρία. Και έχει βγει στη θάλασσα για να κάνει προπόνηση. Αυτοί που βλέπετε δηλαδή καθημερινά που πέφτουν όσο έχει αέρα, πέφτουν για να κάνουν προπόνηση και να γνωρίσουν το στίβο της Καβάλας, επειδή είναι η πρώτη φορά που γίνεται έτσι τόσο μεγάλη διοργάνωση. Έχει την ιδιαιτερότητα ο στίβος να είναι άγνωστος αυτούς. Οπότε έχουν έρθει πιο νωρίς
για να κάνουν προπονήσεις και να γνωρίσουν τον Στίβο. Καλημέρα, βρίσκεστε εδώ για το πρωτάθλημα Film Masters. Ναι, σας έχουμε επισκεφθεί για το Film Masters 2015, το οποίο λαμβάνει χώρα μία φορά το χρόνο και φέτος ευτυχώς λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. Από πού είσαι? Α, είμαι από την Νότια Αφρική. Πρέπει να είναι ένα μακρύ ταξίδι για να φτάσεις από την Νότια Αφρική στην Ελλάδα. Ναι, όντως είναι ένα πολύ μακρύ ταξίδι για να έρθεις στην Ελλάδα, αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένος που ήρθα στην Ελλάδα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος και περνάμε υπέροχα. Είσαι αισιόδοξος για το πρωτάθλημα που θα συμμετέχεις? Σίγουρα όχι για την πρώτη θέση. Άλλωστε εγώ συμμετέχω στο Masters από ηλικίες από 40 έως 49 ετών. Υπάρχουν ηλικίες διάφορες για τα Masters. Γνωρίζεις για τους Έλληνες αθλητές? Είναι πολύ καλοί σε αυτά τα αθλήματα. Είναι όντως οι Έλληνες πολύ καλοί. Έχουμε συναντήσει μερικούς από αυτούς και να ξέρετε πως οι Έλληνες είναι πολύ γνωστοί αθλητές στο εξωτερικό. Δεν βλέπουμε την ώρα να ανταγωνιστούμε μαζί τους. Η εικόνα σου για την καβάλα ποια είναι? Σ' αρέσει εδώ? Είναι πολύ ωραία. Ο καιρός είναι τέλειος, ο αέρας είναι τέλειος. Οφείλω να ομολογήσω πως και το φαΐ είναι ωραίο. Όπως επίσης πολύ ωραίο είναι και το ούζο. Και τα κορίτσια επίσης είναι πολύ όμορφα.